τη λευτεριά ως τα ύψη, τη λευτεριά ως το θάνατο, τη λευτεριά ως τον Άδη. Και απ' εκεί τα άλλα είναι καλά, απάνω ή κάτω κόσμος. Αγαπητοί φίλοι, κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, που αυτές τις μέρες στέκεστε και πάλι επάξια στις επάξεις, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνάδελφοι στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, σεβαστοί πατέρες, συγγενείς μαχητών της εθνικής αντίστασης, φίλοι και φίλες. Υπάρχουν στη ζωή των λαών μερικές ημερομηνίες ορόσημα, ίχνη στον τόπο και στον χρόνο που σημαδεύουν τις ζωές μας. Εκεί σταματά για λίγο την πορεία του μέσα στον χρόνο ένας λαός, να πάρει πνοή, ανάσα και να συνεχίσει. Οι σταθμοί αυτοί είναι συγχρόνως αφετηρίες για νέα ξεκινήματα και πορευόμενοι με τον τρόπο αυτό οι λαοί δημιουργούν την ιστορία τους. Καλούμαστε σήμερα να θυμηθούμε ηρωικές στιγμές τιμής και περηφάνειας της εθνικής αντίστασης, με κομβικό σημείο την ιστορική μάχη του Φαρδικάμπου. Από τις πιο σημαντικές πολεμικές ενέργειες κατά του γερμανικού άξονα στη χώρα μας. Και μαζί της να τιμήσουμε την εθνική αντίσταση όλου του ελληνικού λαού στην περίοδο της κατοχής, όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά. Εδώ ακριβώς που είμαστε σήμερα, σε αυτή την άγωνη και τραχιά γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας, πριν από 77 χρόνια, το Μάρτιο του 43, γράφτηκε ακόμη μια λαμπρή σελίδα κατά των κατοχικών δυνάμεων. Η τιμή που αποδίδουμε εδώ, στους ηρωικούς μαχητές και τα θύματα των μαχών Βίγλας Φαρδικάμου, δεν είναι τυπικό καθήκον. Είναι χρέος των νεότερων προς τη γενιά της καθολικής εθνικής αντίστασης, γιατί αυτή έζησε διαποτισμένη με πραγματικά ιδανικά και αξίες. Ο πατριωτισμός στην ιδανική του μορφή. Ο πατριωτισμός που εξυψώνεται σε ηρωική αυταπάνηση είναι το κύριο στοιχείο του κρίσιμου τετραημέρου του Μάρτη του 1943. Οι δύο νικηφόρες μάχες που θα περιγράψουμε σε αδρές γραμμές δεν προέκυψαν ως κεραυνός ενεθρία, ούτε ήταν αποτέλεσμα κάποιας ευνοϊκής συγκυρίας. Είμαστε στο 1943, 2,5 χρόνια μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετόπου και την έναρξη της κατοχής από τις δυνάμεις του γερμανικού άξονα. Τον Ιανουάριο, δυνάμεις του Ελλάς εισέβαλαν στο σταθμό χωροφυλακής της Σιάτισσας, καταλύοντας την κατοχική εξουσία. Αρκετοί χωροφύλακες προσχώρησαν τότε στον Ελλάς. Μια σύγκρουση ενός ιταλικού λόχου με δυνάμεις του Ελλάς το Φεβρουάριο του ίδιου έτους στα Γρεβενά υπήρξε το προήμιο των συγκρούσεων που θα ακολουθήσουν. Το Μάρτιο, το ΕΑΜ Σιάτιστας πληροφορείται πως μια μεγάλη φάλαγγα του Ιταλικού στρατού με πολεμοφόδια και τρόφιμα θα κινόταν από την Κοζάνη με κατεύθυνση τη Σιάτιστα και τα Γρεβενά. Ο Ελλάς προχώρησε σε μαζική κινητοποίηση των κατοίκων της Σιάτιστας για την αντιμετώπιση των δυνάμεων των κατακτητών. Το κάλεσμά του βρήκε θετική ανταπόκριση στον τόπιο πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, υποβοηθούμενο και από τις τοπικές οργανώσεις του ΕΑΜ. Στις 4 Μαρτίου, δυνάμεις αποτελούμενες από 150 περίπου άνδρες συνέδρισαν μια ιταλική φάλαγγα 100 περίπου στρατιωτών σε ενέδρα, από τους οποίους 15 σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι παραδόθηκαν. Μεγάλες ποσότητες τροφίμων και όπλων έπεσαν στα χέρια τους, ενώ οι απώλειες ήταν μόνο 3 τραυματίες σε αυτήν τη φάση. Μετά από το πλήγμα, ο Ιταλός διοικητής της φρουράς Γρεβενών κινητοποίησε ολόκληρο τάγμα προκειμένου να συντρίψει τις αντάρτικες δυνάμεις και να ανακαταλάβει και να τιμωρήσει τη Σιάτιστα. Ο Ελλάς, που περίμενε μια τέτοια αντίδραση, ξεκινά μια μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Κινητοποιούνται όλα τα τμήματά του στις γύρω περιοχές. Αν και από πλευράς αριθμών ο Ελλάς μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, η υπεροπλία των Ιταλών είναι σημαντική. Το πρωινό της 5ης Μαρτίου, το ιταλικό τάγμα πέρασε τη γέφυρα του Αλιάκμονα και το μεσημέρι επιτέθηκε στις θέσεις των ανταρτών
στα υψώματα της Άτιστας. Αρχικά οι δυνάμεις μας απόθυσαν τους Ιταλούς, αλλά οι Ιταλοί με χρήση μυδραλίων και βολών του πυροβολικού κέρδισαν έδαφος φτάνοντας στις πρώτες κατοικίες της κάτω συνοικίας της Άτιστας, της Γεράνιας δηλαδή, αντιμετωπίζοντας όμως τη σκληρή ένοπλη άμυνα των κατοίκων της Άτιστας. Για να ανακόψει την ιταλική αντεπίθεση, ο Ελλάς έπληξε τους Ιταλούς από τα δυτικά, ενώ ένα άλλο τμήμα του παρενοχλεί το σταθμό διοίκηση των Ιταλών με συγκεντρωμένα πυρά. Παράλληλα, όλα τα τμήματά του ξεκινούν να χτυπούν τις θέσεις του πυροβολικού, αναγκάζοντάς τον σε σύμπτυξη. Στην επόμενη φάση της μάχης, πραγματοποιείται νότια πλευρική επίθεση στους Ιταλούς, αναγκάζοντας τους τρεις λόγους να συμπληθούν. Οι μαχητές μας έσφιξαν τον κλειό γύρω από το σταθμό διοίκηση των Ιταλών, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν εξαιτίας της νύχτας. Την επόμενη μέρα, 6 Μαρτίου, το ΕΑΜ Σιάτσας κάλεσε την ΕΚΑ να λάβει μέρος με τις περιορισμένες δυνάμεις της στη μάχη. Το επιτελείο διέταξε την περικύκλωση και την εξόντωση των Ιταλών, αλλά τεχνικές δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως τον υπέρτερο οπλισμό των Ιταλών οδήγησαν στην απόκρωση της πρώτης επίθεσης. Προς το μεσημέρι της ίδιας μέρας δίνεται εντολή για νέα επίθεση που συνεχίζεται κατά τις απογευματινές ώρες, αλλά ξανά δεν πέτυχε τους στόχους της. Από το μεσημέρι και μετά, αεροπλάνα καθιστούσαν δύσκολη τη δράση των μαχητών μας, που όμως μπόρεσαν να κλέψουν πλήθος εφοδίων που προοριζόταν για τους τελικούς λόγους από τις ρήψεις τους. Η πίεση από την πλευρά μας, η πείνα και η κούραση που γονάτιζε συνεχώς στους Ιταλούς οδήγησε το διοικητή τους στην παράδοση των ανδρών του και του ιδίου. Η 7 Μάρτη χαρακτηρίστηκε από την άνευ όρων παράδοσή τους. Οι απώλειες των κατακτητών μεγάλες. 500 εχμάλωτοι, από τους οποίους οι 70 τραυματίες και 30 νεκροί. Χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας των ελληνικών δυνάμεων είναι πως οι απώλειες ήταν 3 νεκροί μόνο για μια τετραήμερη μάχη. Το τάγμα των Ιταλών, αφού συγκεντρώθηκε και αφοπλίστηκε, οδηγήθηκε στη Σάτιστα και μετά τα μεσάνυχτα με συνοδεία οδηγήθηκε στο Τσοτήλι, στο οικοτροφείο. Έπειτα από 2 μέρες μεταφέρθηκαν στον Πεντάλαφο για ασφάλεια. Και 603 πιαστήκαν παρευθείς και πάνε στο Ζουπάνι να τους δεις, κατέγραψε η λαϊκή Μούσα. Αγαπητοί φίλοι, σε αυτή τη μάχη πολέμησαν δίπλα-δίπλα αγωνιστές από τη Σάτιστα, το Τσοτήλι, το Ανδοχώρι, τον Πεντάλοφο, τον Βυθό, Άγιο Σωτήρα, τον Ταξιάρχη, τον Άγιο Γεώργιο, την Κοκκινιά, τον Σπήλαιο, τον Ζάκα, τον Μέγαρο, Κηδονιές, Κλιματάκι, Κυπαρίσι και άλλοι πολλοί από την ευρύτερη περιοχή. Είναι μια τακτική των τελευταίων ετών οι ομιλητές σε αυτή την εκδήλωση να μην μνημονεύουν ονόματα για να μην αδικήσουν κάποιον ή να μην υπερτονίσουν τη συμβολή του στην έκβαση της μάχης. Σήμερα σε αυτό το χώρο αναλαμβάνω την ευθύνη να εκφωνήσω ονόματα όλων όσων μπόρεσα να βρω από διάφορα κείμενα που έχουν γραφτεί κατά καιρούς ανεξαρτήτως το μέγεθος της συμβολής τους. Γιατί αυτή η μάχη είχε νεκρούς: Γεώργιος Σώτας, Παναγιώτης Γούτας, Παπαγιάννης Θήμιος και οι άμαχοι Γκερεχτέ Περιστέρα. Είχε τραυματίες: Καϊνάρης Χαρίσιος, Τζόνος Χρήστος, Μάνιος Νικόλαος, Λιάμας Μπούρτσο Ζήσης, Γεώργιος Κότσικας, Στέλιος Κατσόγενος, Γιάννης Φεδόνης, Δημήτριος Τιούκαλιας και Καρακουλάκης Ιωάννης, Κώστας Χονδρογιάννης, Χρήστος Κυρατζόπουλος, Στέλιος Αδάμος, Νίκος Δυσόπουλος, Δημήτρης Σαράντης, Κώστας Γκοτζαμάνης, Κώστας Αξάλης Γορομίσος, Θανάσης Συγκολίτης. Τέλος, αυτή η μάχη είχε ηρωικούς πρωταγωνιστές: Αλέξης Ρώσος, Χαρσιάδης Δημήτριος με 19 σετιστινούς μαχητές, Μιχάλης Σεμσάρας, Τάτσος Μπούρτσος Καραβελιάς, Μιχάλης Τσεούσης Λιλιός, Γιώργης Στεργίου, Ιωάννης Μάλαμας, Γιώργος Μέντζας, Γιώργος Σίμος, Γιώργος Σάσος, Ιωάννης Πολύζος, Χαρίλαος Βανίδης, Τσούκρας, Δηλαβέρης, Χωτούρας Αριστοτέλης, Παπαδημητρίου Σπύρος, Παπαγιανόπουλος Μιχάλης, Ζιγούρας Δημήτριος, Τόλης Χρήστος, Θεοχαρόπουλος Νίκος, Βασίλης Νταϊλάνης, Παπαστεργίου Νίκος, Κυρατζόπουλο Δημήτρης, Γανάτσος Βασίλης, Ηλίας Ρούνης,
Αεροβηματάς, Αρμένης Μινάς, Βενατσόγλος Θωμάς, Γιαννούλης Γεώργιος, Σβόλης Αθανάσιος, Γιάτας Νίκος, Ευθυμιάδης Τηλέμαχος, Ζησόπουλος Χρήστος, Θεοδωρίδης Μίχας, Θεοδωρόπουλος Τάσος, Κιουρτσιδάκης, Κοντονάσης, Κουλούρης, Μπατσάκης, Μπουλογιάννης, Παπαγεωργίου Δημήτρης, Παπαδόπουλος, Ηρακλής, Πατσούρας, Τασενόπουλος Δημήτριος, Τζατζάνης, Κώστας, Κίτσος Μάνιος. Ο μεγαλύτερος όμως ήρωας και πρωταγωνιστής ήταν ο λαός της Σιάτιστας, παλικάρια από όλο το Βόλιο, όπως και από τα Γρεβενά. Άνθρωποι που χωρίς δεύτερη σκέψη και με ό,τι μέσο διέθετε ο καθένας, έσωσαν τη Σιάτιστα από την εκδικητική μανία του κατακτητή και κατέγραψαν μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της εθνικής αντίστασης του λαού μας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να περιγραφούν με κάθε λεπτομέρεια όσα διαδραματίστηκαν και ο ακριβώς αριθμός των αντιπάλων. Η ουσία όμως είναι μία, ότι ο Φραδίκαμπος αποτελεί ένα ηρωικό κατόρθωμα των ενωμένων δυνάμεων της εθνικής αντίστασης, της καθολικής συμμετοχής του σετισνού λαού και της συμμετοχής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Βοΐου και των Γρεβενών. Μεταδόθηκε από τα συμμαχικά ραδιόφωνα και διαλαλήθηκε αυτή η νίκη σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς, ως παράδειγμα αρετής και αγώνα κατά του γερμανικού άξονα. Στην ιστοριογραφία της εθνικής αντίστασης, η μάχη του Φραδίκαμπου δεν πήρε τη θέση που της αξίζει. Δεν αναδείχθηκε επαρκώς το γεγονός της καθοριστικής σημασίας της στην ανάπτυξη του σκηνήματος της εθνικής αντίστασης στη Δυτική Μακεδονία και η αλήθεια ότι από εδώ γεννήθηκε η απαρχή της νίκης μας. Αγαπητοί συμπατριώτες, με το πέρασμα του χρόνου η μάχη αυτή στην ιστορία της εθνικής αντίστασης πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει. Τη μάχη του Φραδίκαμπου την αποκάλεσαν στρατιωτικό παράδοξο και θαύμα. Άλλοι τη χαρακτήρισαν αθόρμητα κίνημα του λαού της περιοχής. Δεν ήταν ούτε στρατιωτικό παράδοξο, ούτε θαύμα, ούτε ξαφνικό, ούτε τυχαίο, ούτε αυθόρμητο γεγονός. Ήταν όμως καρπός και θρίαμβος του γνήσιου τοπικού αντιστασιακού κινήματος της Δυτικής Αστυνομίας και γεννήθηκε τις πρώτες μέρες της κατοχής. Ο Φραδίκαμπος ήταν η πρώτη θρηλυκή νίκη μετά το πετυχημένο σαμποτάζ των συντονισμένων αντιστασιακών οργανώσεων και των Άγγλων στην ανατίναξη της γέφυρας του Κουρκοποτάμου. Η πολεμική σύγκρουση στο Φραδίκαμπο, ο ρόλος της καθολικής εθνικής αντίστασης, η συγκλονιστική συμμετοχή του λαού της περιοχής εξακολουθεί να αποτελεί ένα παρελθόν το οποίο η τοπική κοινωνία θα πρέπει να κατανοήσει σε βάθος. Η ιστορική μελέτη θα καταστήσει ιστορική αυτή τη στιγμή επίσημο αφήγημα αντικείμενο θαυμασμού και περηφάνειας. Απαράμιλο ύμνο ελευθερίας. Είναι χρέος μας να τιμάμε αυτή την επέτειο παλαϊκά. Είναι χρέος μας να τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες όσων αγωνίστηκαν δίνοντας τη ζωή τους για τα υψηλά ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στα οράματα εκείνης της ιστορικής γενιάς πρέπει να βρίσκουμε την πηγή για κάθε ουσιαστικό προβληματισμό. Μια αγωνιστική στάση ζωής στην σημερινή λειψή και άνυδρη από ιδανικά και αξίες κοινωνική πραγματικότητα. Ας μη διαφεύγει ποτέ την προσοχή κανενός ότι ζούμε δύσκολους καιρούς και ότι στις δυσκολίες το μόνο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε είναι να αντιτάξουμε τη συνεννόηση, η συμπόνια και την αλληλεγγύη. Αυτός ο λαός ενωμένος δεν νικήθηκε ποτέ. Δόξα και τιμή λοιπόν σε όλους αυτούς που πήραν μέρος στη μάχη του Φραδίκαμπου. Δόξα και τιμή σε όλους αυτούς που πήραν μέρος σε κάθε μάχη και κάθε αγώνα για τη μεγαλοσύνη αυτής της πατρίδας.